Το σημερινό παιχνίδι είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου από το Σύμβουλο Υγείας στην Παραφαρμακευτική. Συμπληρώματα διατροφής για αθλητές και ποδοσφαιριστές. Αγγέλου Βλάχου 14 στην Νικόπολη. Χάρης Παπαστεφάνου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-68-19-19. Όπως δεν βγήκε, είτε γιατί ήταν πιο δυνατή η πάσα του εκτελεστή, είτε γιατί άργησε. Και τώρα κερδίζουμε πάλι παίκτες του Κερανού μέσα στην περιοχή. Μόνος του Τσίτσελας κάνει την τρίπλα. Θα σουτάρει και θα κάνει το 1-0 ο Στέφανος Τσίτσελας. Μόλις στο 10ο λεπτό, πλούσιος κάνει την κίνηση, θα βγάλει αριστερά για τον Δεμίρη, η σέντρα στο δοκάρι και είναι το 1-1. Και είναι το 1-1, η μπάλα θα περάσει κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα Τζελέπη, πανηγυρίζουν οι παίκτες της Τερψιθέας Ευαγγελίστρια. Θα γίνει το λάθος στο κοντρόλ και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι ποδοσφαιριστές της Τερψιθέας 2-1. Βγάζει την πάσα στα δεξιά και ένα πολύ κακό σούτ από τον Τζιγάρα. Θέλ, κάνει κίνηση. Ζιάκας στο φάουλ για την Τερψιθέα. Πλασαριστά θα φύγει η μπάλα τον τερματοφύλακα. Ένα απίθανο έως και απίστευτο γκολ που δέχεται η ομάδα του Κεραυνού. Πεντηκοστό πρώτο λεπτό του αγώνα, Ζαβράκη στην εκτέλεση απευθείας. Βρήκε τη γωνία στον Τελέπη, ο οποίος αυτή τη φορά όμως απέκρουσε. Θα κερδίζει την μπάλα, δεν υπάρχει offside μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να σκοτώσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ο Ζαβρακλής. Θα πετάξει την μπάλα πολύ ψηλά πάνω το οριζόντιο δοκάρι. Πάνω στους αμυντικούς του Κεραυνού όμως. Βαθιά μπαλιά. Θα γίνει το πλασέ πάνω στην κίνηση. Θα βρει η μπάλα στον τερματοφύλακα. Όχι, δεν θα βρει. Θα περάσει out. Είναι με τον Στυλίδη οι παίκτες του Κεραυνού. Ατομική προσπάθεια του τελευταίου. Μπαίνει ή προσπαθεί μάλλον να μπει στην περιοχή. Δέχεται το μαρκάρισμα. Και ο Κολοκυθόπουλος θα δεχθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα είναι η κόκκινη για τον κεντρικό αμυντικό της Τερψιθέας Ευαγγελίστριας. Κατεβάζει πολύ όμορφα ο Κουτρίδης. Βγάζει για τον Ματούλα, ο οποίος θα κάνει ασούτα από πολύ μακριά. Θα απειλήσει την εστία του Τσελέπη. Από τα αριστερά τώρα η ομάδα του Κεραυνού. Πέφτει ένας παίκτης της Τερψιθέας, θα βγει η σέντρα, θα περάσει από πολλούς, θα σωθεί στον Τσίτσελα, ο οποίος από το ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής θα σουτάρει και θα ισοφαρίσει σε 2-2. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει και έξω την μπάσα, Παυλίδης κάνει και το σουτ και σημειώνει το 3-2 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ναι, νομίζω πως η φάση της απολύσης ήταν καθοριστική. Καταρχήν να πω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για επίπεδο β' κατηγορίας. Πραγματικά μακάρι να είναι τόσο ωραίοι αγώνες, τόσο ωραία τα παιχνίδια, με τόσο ένταση, με τόσο πάθος. Δύο πολύ καλές ομάδες αγωνίστηκαν σήμερα. Όσον αφορά την ομάδα μου, τα παιδιά δώσανε και την ψυχή του σήμερα, πραγματικά. Καταφέραμε να αντιδράσουμε γρήγορα μετά το 1-0 του αντιπάλου. Βρεθήκαμε να προηγούμαστε κιόλας πριν το ημίχρονο. Μπήκαμε και ενώ περιμέναμε ο αντίπαλος να μας πιέσει, ήμασταν εμείς αυτοί που είχαμε την κατοχή της μπάλας. Εμείς αυτοί που είχαμε κλασική ευκαιρία για το 3-1, ένα τέτα-τέτ, το οποίο αν έμπαινε και αυτό θα άλλαζε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν δεχόμασταν την κόκκινη κάρτα, θα κρατούσαμε μέχρι το τέλος εμείς την νίκη, η οποία θα μας έδινε και την πρόκριση. Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι ακριβώς. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο του σημερινού παιχνιδιού. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Πιστέψαμε σε αυτό που θέλαμε, πιστέψαμε στο στόχο μας και τον εκπληρώσαμε στο τέλος. Ναι, καταφέραμε να πάρουμε μια ωραία πρόκριση από το δεύτερο κιόλας μάτς. Κάναμε το 3-3, το οποίο ήταν ο στόχος μας και δεν βάζουμε κάτω το κεφάλι και συνεχίζουμε δυνατά. Ναι, έτσι ακριβώς έγινε, όπως τα περιέγραψες. Δεν ανησυχήσαμε ούτε μία στιγμή στο παιχνίδι ότι θα μπορέσουμε να το χάσουμε. Θέλαμε να τελειώσουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα τον όμιλο του κυπέλου. Και έτσι όπως διαμορφώθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι είτε η μία ομάδα είτε η άλλη θα αξίζανε κάτι θετικό.
Παρ' όλα αυτά ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για να το παρακολουθήσεις αν ήσουν ουδέτερος φιλάθλος. Το σημερινό παιχνίδι είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου από το Σύμβουλο Υγείας στην Παραφαρμακευτική. Συμπληρώματα διατροφής για αθλητές και ποδοσφαιριστές. Αγγέλου Βλάχου 14 στην Νικόπολη. Χάρης Παπαστεφάνου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 68 19 19.